Υπόθεση 11. Ότι μετά θάνατον οι ψυχές κατατάσσονται στο ίδιο μέρος με τα ψυχάς όπου έζησαν καθόμοιων τρόπων επάνω στη γη. Γρηγορείο του διαλόγου. Το Ιερόν Ευαγγέλιο λέγει περί των εκλεκτών. Εις τον οίκο του πατρός μου υπήρχαν πολέμο, ναι. Εάν λοιπόν οι δίκαιοι σε εκείνη την αιώνια μακαριότητα απολάμβανουν κατά τον ίδιο τρόπο τα αγαθά αυτής, τότε θα γίνεται ο λόγος ότι υπάρχει μία μόνο νομονή και όχι πολλές. Υπάρχουν όμως πολλές τα οποία θα διαμοιραστούν κατά την αξία των οι εκλεκτοί για να εφραίνονται και να αγάλλονται αιωνίως από κοινού. Το γεγονός δε ότι όλοι οι εκλεκτοί που διαμοιράζονται στα διαφόρους μενάς λαμβάνουν και από ένα δινάριο φανερώνει ότι είναι η μακαριότητα στην οποία απολαμβάνουν εκεί όλοι οι σωζόμενοι, διαφέρει όμως το μέτρο της ανταποδόσεως προς έναν έκαστο των εκλεκτών που είναι ανάλογον προς τα διάφορα μέρη της αρετής τα οποία εξετέλεσαν. Όσον δια τους αμαρτωλούς, ο Κύριος αναφερόμενος στην ημέρα της κρίσεως των είπε: «Τότε θα είπε στους θηριστές, μαζεύσατε πρώτον τα ζυζάνια και δέσατε τα δεμάτια για να τα κάψετε». Οι θηριστές λοιπόν, δηλαδή οι άγγελοι, δένουν μαζί τους αμαρτωλούς που διέπραξαν τα σιδεία αμαρτίες για να κολλάζονται από κοινού, ώστε οι υπερήφανοι να βασανίζονται μαζί με τους υπερηφάνους. Οι πόρνοι μαζί με τους πόρνους, οι φιλάργυροι μαζί με τους φιλαργύρους. Οι ψεύστες μαζί με τους ψεύστες, οι φθονεροί μαζί με τους φθονερούς. Οι άπιστοι μαζί με τους απίστους. Όλοι αυτοί ενωμένοι μεταξύ των κατά το είδος της αμαρτίας θα κατακαούν στους τόπους των διαφόρων βασάνων, εις τους οποίους θα ρυφθούν υπό των αγγέλων. Πέτρος, τούτο ζητώ να μάθω από σε, πώς κατά τα τελευταία αυτά έτη φανερώνονται τόσα πολλά περί ψυχών, τα οποία προηγουμένως διέφευγουν την προσοχήν. Μήπως συμβαίνει αυτό για να είδομε τον μέλλοντα κόσμων παρουσιαζόμενο εις εμάς με φανερές αποκαλύψεις. Γρηγόριος, έτσι είναι όπως ακριβώς είπες, διότι όσον πλησιάζει το τέλος του παρόντος κόσμου, τόσο και η παρουσία του μέλλοντος φανερώνεται σιγά σιγά ολοφάνερα, με ολοφάνερα σημεία. Επειδή δηλαδή στην παρούσα ζωή δεν δυνάμεθα να διακρίνουμε ένας τους διαλογισμούς του άλλου, ενώ στην μέλλουσα ζωή θα βλέπουμε όλα όσα έχουμε στην καρδία μας να είναι και στα καρδίας των άλλων. Δι' αυτό ο προσωρινός αυτός κόσμος ομοιάζει με νύχτα, ενώ ο μελλοντικός ομοιάζει με ημέρα. Όμως λοιπόν όταν τελειώνει η νύχτα αρχίζει να σιγοφέγει η ημέρα, προτού δε ακόμη καλά καλά να ανατείλει ο ήλιος το σκοτάδι, αναμειγνύεται κατά κάποιο τρόπο με το φως, έως ότου να υποχωρήσει μεν τελείως το σκοτάδι της νυχτός και να επικρατήσει ολοκληρωτικά το φως της επερχομένης ημέρας. Έτσι ακριβώς συμβαίνει εδώ. Το τέλος του παρόντος κόσμου αναμειγνύεται με την ανατολή του μέλλοντος, οπότε μερικά σκοτεινά πράγματα του κόσμου τούτου διακρίνονται εξ αφορμής της αναμίξεώς των μεταπνευματικά, δια τούτων ακριβώς των λόγων και κατανοούμε πολλά εκ του κόσμου εκείνου. Πάντως όμως δεν το γνωρίζουν αμέσως όλα και καθαρά, αλλά αμυδρώς τα διακρίνουμε ως αν ο νους ημός να φωτίζεται κατά κάποιον τρόπο, όπως ακριβώς διακρίνουμε τα διάφορα αντικείμενα του υλικού κόσμου ολίγων πρώτης ανατολής του ηλίου. Εις το βίο του Αγίου Ευθυμίου, όταν εκοιμήθη ο Ιος Πατήρ ημών Ευθύμιος και το αθλητικό και πολυβασιανισμένο σώμα του κατετέθη με τους αρμόζοντας ύμνους και εις τον πλουσιοστολισμένων τάφων, τότε ο γνήσιος και πραγματικά μεγάλος μαθητής του μεγάλου πατρός Δομετιανός, ο οποίος και τη ζωή του Αγίου Ευθυμίου με μεγάλη ακρίβεια είχε μιμηθεί και υπηρέτησε τον Άγιον περισσότερα από 56, δεν έφυγε από τον τάφον, αλλά παρέμεινε πλησίον του μνήματος επί 6 μέρες, νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να ζήσει πλέον μετά το θάνατο του Αγίου Ευθυμίου, ούτε και να βλέπει ακόμη και το φως χωρίς εκείνον. Όταν όμως επέρασε πλέον στην 7η ημέρα, παρουσιάζεται στον Δομετιανό ο Ευθύμιος κατά τη νύχτα με φεδρών πρόσωπων και του λέει: «Έλα να απολαύσει την δόξα που έχει ετοιμαστεί δια σε, διότι ο Θεός μας εχάρισε το προνόμιο να ζούμε μαζί και εδώ εις τούτον τον τόπο». Άμως ο Δομητιανός τρέχει και φανερώνει όλα αυτά εις την σύναξη των αδελφών. Και έτσι χαρούμενος και αυτός με την ελπίδα των μελλόντων αγαθών εγκαταλείπει τον βίο. Του Αββά Ισαάκος, ο Τύρι μόν πολλάς μονάς του πατρός ονομάζει τα μέτρα της διανοίας εκείνων οι οποίοι διαμένουν σε εκείνη τη χώρα.
Ενώ ο δέος μέτρα διανοίας των διαφορετικών τρόπων κατά τον οποίον η διάνοια εκάστου εκ των σωζωμένων εντρυφά και απολαμβάνει την μακαριότητα του παραδείσου, διότι ο Κύριος δεν χαρακτήρισε ως μονάς διαφορετικούς τόπους, αλλά τα στάξη των χαρισμάτων εκάλεσε πολλές μονάς. Όπως δηλαδή κάθε ένας από εμάς απολαμβάνει των αισθητών ήλιων ανάλογα με τη δύναμη της οράσεώς του, χωρίς ο ένας αυτός ήλιος να διαμοιράζεται εις πολλές λάμψεις, αλλά δια όλους τους ανθρώπους έχει την ίδια λαμπρότητα, το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τους δικαίους στην μέλουσα ζωή. Όλοι δηλαδή οι δίκαιοι διαμένουν εις μίαν περιοχήν. Καθένας όμως εξ αυτών θα σύρει προς τον εαυτό του και θα απολαμβάνει τη λαμπρότητα και φροσύνη του νοητού ηλίου ανάλογα με το μέτρο της ειδικής του καθαρότητας. Τόση δηλαδή λαμπρότητα και φροσύνη θα απολαμβάνει ο κάθε δίκαιος όσοι είναι δυνατόν να δεχτεί και να χωρέσει. Γρηγορίου του διαλόγου. Πέτρος, έχω τη γνώμη τίμια δέσποτα ότι επειδή το ανθρώπινο γένος υπετάγει εις πολλά και αμέτρητα πάθη, γι' αυτό το μεγαλύτερο μέρος της επουρανή Ιερουσαλήμ θα γεμίσει από νήπια. Γρηγόριος, δεν αμφιβάλλουμε ότι τα βαπτιζόμενα νήπια που αποθνίσκουν κατά την νηπιακή των ηλικία θα εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν πρέπει όμως να πιστεύουμε ότι θα εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών και όλα εκείνα τα νήπια που είχαν αρχίσει να ομιλούν, διότι η είσοδος της Βασιλείας των Ουρανών θα αποκλειστεί από πολλά νήπια εξαιτίας των γονέων των, εάν έδωσαν εις αυτά κακήν ανατροφή. Εις αυτήν εδώ την πόλη ζει κάποιος άνθρωπος που είναι εις όλους γνωστός. Αυτός λοιπόν προ τριών ετών είχε έναν ιόν ο οποίος, όπως υποθέτω, θα ήταν τότε 5 ετών, τον οποίον επειδή υπεραγαπούσε σωματικώς δεν προσπάθει καθόλου να του δώσει καλή ανατροφή. Εξαιτίας αυτού το παιδί, όταν κάποιος το ενοχλούσε, συνήθισε πράγμα που να, και να το είπα ακόμη είναι επικίνδυνο, να βλαστημεί τη μεγαλοσύνη του Θεού. Το παιδί λοιπόν αυτό, όταν προ τριών ετών έπεσε στην περιοχή αυτήν μια θανατηφόρος επιδημία, προσευλήθη από αυτήν και ήλθεν εις τον θάνατον. Όπως δε εξιστορούν οι αυτόπτε μάρτυρε, καθώς εκράταε ο πατέρας εις την αγκάλι το παιδί, είδε το ίδιο το παιδί τα πονηρά πνεύματα να έρχονται κοντά του. Τότε το παιδί άρχισε να τρέμει και να ανοιγοκλίνει τα μάτια του από φόβο και με απόγνωση να κραυγάζει προς τον πατέρα του. «Πατέρα, σώσε με, προφύλαξέ με». Συγχρόνως δε με τα σκραυγάς αυτάς έστρεφε το πρόσωπό του προς το στήθος του πατρός του ως να ήθελε να κρυφθεί. Όταν ο πατήρ είδε τον ιόν του να τρέμει, τον ρώτησε με αγωνία τι βλέπει. Ο ιός απήντησε, ήλθαν κοντά μου μαύροι άνθρωποι και θέλουν να με πάρουν μαζί του. Μόλις τελείωσε τη φράση του αυτή, αμέσως ευλαστήμησε το όνομα της Θείας Μεγαλοσύνης και με τη βλαστημία αυτή εξεψύχησε. Για να δείξει δηλαδή ο παντοδύναμος Θεός για ποιον αμάρτημα παραδόθη το παιδί εις θειού τους υπηρέτας, παρεχώρησε να πεθάνει με αυτό το αμάρτημα από το οποίο δεν προσπάθησε ο πατήρ του να το εμποδίσει όταν έζησε. Και αυτό το παιδί που από εσπλαχνία ηνύχε το Θεός, να ζει ως βλάστημος επέτρεψε κατά την δικαία του κρίση να βλαστημήσει όταν απέθνησκε για να εννοήσει καλώς ο αμελής πατέρας την αμαρτία του. Διότι αδιαφορών αυτός ο πατέρας για την ψυχή του μικρού παιδιού του ανέθρεψε για την γένα του πυρίως όχι ένα μικρό αλλά ένα μεγάλο αμαρτωλόν. Εν το γεροντικό, οι γέροντες έλεγαν «Αδελφοί, παιδεύσατε εσείς τα παιδεία, δια να μη σας παιδεύσουν αυτά».